Πάνε χρόνια πολλά στην αυτός ευλόγησον και την πίταν ταύτην, ότι σύ η οδοτήρ των αγαθών και ο τροφοδότης ημών και σε υμνούμεν εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξες, που εν τη ογδό ημέρα σας κύπερ την ύπερ του δεξάμου και θυμών σου πλήρ Χριστός, αληθινός Θεός ημών και τες πρεσβείες Παναφράντου Αγίας ο Μητρός, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Μονοφάντος του Μεγάλου, την μνήμη επτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεό. Και αυτών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Του Αγίου. Στα γραφεία και στα σπίτια τα δικά τους, διότι το κάθε γραφείο για τον άνθρωπο που είναι αφιερωμένο στο καθήκον του, είναι σπίτι. Να ευχηθούμε στην Κυρία Δημερικουλιάρχη, και σε όλους τους πολύτιμους συνεργάτες της, ο χρόνος που ήρθε να είναι καλύτερος από κάθε προηγούμενο και όπως έλεγα και όταν εγκαινιάσαμε επάνω τα αναγραφεία, δεν πρέπει να επαινεί κανείς μόνο αυτούς που έχουν μια θέση και εξουσία για τα έργα τους, αλλά και για τους καλούς προγραμματισμούς τους, γιατί πολλές φορές έχουμε πολύ καλά σχέδια, αλλά δεν προλαμβάνουν, είτε διότι αλλάζουν τα πράγματα, είτε διότι δεν είναι η ώρα τους να ολοκληρωθούν. Και επομένως, για τα ωραία σχέδια, για τους ωραίους οραματισμούς, αξίζει να επενούνται οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν τον λαό μας. Είμαι σίγουρος ότι η κυρία Τζανετέ, μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες, έχουν πάρα πολύ ωραίο προγραμματισμό. Εύχομαι ο Θεός να τους βοηθήσει, να τον ειδούν πραγματοποιημένο. Και την επενούμε και τους επενούμε για ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα για το καλό αυτού του τόπου και για την εξυπηρέτηση του ευλογημένου λακωνικού λαού. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κυρία Βουλευτή, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, αγαπητοί συνεργάτες Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι, κύριε Γενική Γραμματέα, εκπρόσωποι των φορέων πολιτισμού και νομικού προσώπου, κύριε Πατσιλίβα, τέως Δήμαρχε, κύριε Κατσουμπράκη, τέως Δήμαρχε,
κύριοι εκπρόσωποι της αστυνομίας, κύριοι εκπρόσωποι της διοικητά της πυροσβεστικής, εκπρόσωποι του Δημοτικού Ταμείου, κύριοι εκπρόσωποι των εφέδρων αξιωματικών, κύριε Πρόεδρε και εκλεκτά μέλη του Συλλόγου των Συνταξιούχων, κύριε Παστιματζή, κύριε εκπρόσωπε των μέσων ενημέρωσης, αγαπητοί συνεργάτες που σας ευχαριστώ θερμά γιατί σήμερα είστε εδώ, σεβαστέ πατέρα Γιώργη Μπλάτρα, θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας ευχηθώ ένα δημιουργικό νέο έτος, υγεία σε εσάς προσωπικά και στις οικογένειές σας. Ομολογουμένως, το 2013 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Μια χρονιά που δοκίμασε τις αντοχές όλων μας. Για μας, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, το 2014 είναι η συνέχιση των προσπαθειών. Των προσπαθειών που έχουμε αρχίσει εδώ και 3 χρόνια, προκειμένου να φέρουμε σε πέρας τα μεγάλα έργα στην περιφέρειά μας, αλλά κυρίως των προσπαθειών που έχουμε αρχίσει για να στηρίξουμε τους πολίτες αυτού του τόπου. Γιατί πρώτη στο μέλημά μας είναι οι άνθρωποι μας. Για το 2014 ευχόμαστε και θα συνεργαστούμε, θα καταβάλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας για να ενισχύσουμε τις κοινωνικές δομές του κράτους για να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας. Θέλω με αυτές τις σκέψεις να σας ευχηθώ πραγματικά ο καθένας να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί. Και αυτή τη στιγμή θυμάμαι ένα στίχο του Καζαντζάκη που λέει ότι δεν πετύχαμε ό,τι δεν ποθήσαμε πολύ. Εύχομαι λοιπόν αυτό που θέλετε να το ποθήσετε πολύ, να εργαστείτε σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό επίπεδο όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο. Να κόψουμε λοιπόν την πίτα. Σταυρώσουμε. Πήγαινε και πάρε το δώρο. Πήγαινε να πάρεις το δώρο. Γεωργό, πάρε να πάρει το δώρο. Και αυτό σημαίνει ότι ο στρατός θα είναι τυχερός σε πολύ καλά. Πάντα για το. Όχι, μια.